Και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καιρός ήταν, να τα πούμε έτσι και διαζώσεις. Βεβαίως, τηρώντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τις υγειονομικές. Γιατί η ιστορία με την πανδημία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως όλοι βλέπουμε, όλο το τελευταίο διάστημα έγινε θαρώ φανερή η ικανότητα του αστικού κράτους να προσαρμόζεται ταχύτατα σε έκτακτες καταστάσεις και απρόβλεπτες συνθήκες, ώστε να επιτελεί τον κεντρικό του ρόλο, ποιος είναι αυτός, ως όργανο κυριαρχίας της αστικής τάξης και βεβαίως θεματοφύλακας του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτός είναι ο βασικός ρόλος ενός καπιταλιστικού κράτους. Το βλέπουμε έτσι ξανά, σαν το Μανολιό, να φοράει τα ρούχα του αλλιώς, με κεϊνσιανό τώρα στυλ, αφού τώρα βλέπετε σε αυτή τη συγκυρία αυτό επιτάσσουν οι ανάγκες του συστήματος και αυτό έχουν ανάγκη οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αποδεικνύοντας τελικά ότι οι εκάστοτε μορφές διαχείρισης του καπιταλισμού που επιλέγονται, πότε σοσιαλδημοκρατικοί, πότε φιλελεύθεροι, δεν αντιστοιχούν υποχρεωτικά στην τρέχουσα πολιτική γεωγραφία, αλλά στις ίδιες τις πιεστικές ανάγκες του συστήματος. Γι' αυτό ακριβώς και βλέπουμε και είδαμε κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας όπως ο ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόζουν τη νεοφιλελεύθερη πολιτική, το μνημόνιο, και τώρα βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία, ένα κλασικό φιλελεύθερο κόμμα, να επιλέγει μια πιο επεκτατική οικονομική διαχείριση. Οι ανάγκες του συστήματος γάρα. Αυτή όμως η διαφορά στο μείγμα της πολιτικής δεν την καθιστά και φιλολαϊκή. Είναι φανερό πως βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κατάσταση με σημαντική δυναμική λόγω της πανδημίας, η οποία λειτουργήσε σαν θριαλίδα για το ξέσπασμα μιας υποβόσκουσας βαθιάς οικονομικής κρίσης σε όλο τον αναπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο. Οποιαδήποτε όμως αστική διαχείριση της οικονομικής κρίσης έχει έναν κοινό παρονομαστή. Τα βάρη της κρίσης στις πλάτες του λαού. Το επιβεβαιώνουν οι αλλεπάλληλες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και τα κυβερνητικά νομοσχέδια στον καιρό της πανδημίας που σηματοδοτούν τη νέα ολομέτωπη όσο και πολύπλευρη επίθεση του κεφαλαίου ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτός ο σταθερός, στρατηγικός σχεδιασμός των αστικών κυβερνήσεων υπέρ του κεφαλαίου, τόσο στη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όσο και της κρίσης, συμπεριλαμβάνει φυσικά και την εκπαίδευση, λόγω του κρίσιμου κοινωνικού της ρόλου, εξού και η συχνότητα, αλλά και η βαρύτητα των νομοθετικών ρυθμίσεων. Υπάρχει λοιπόν, όπως βλέπουμε όλοι μας, μια νέα κατάσταση, πρωτόγνωρη και στην εκπαίδευση, με το μακρόχρονο κλείσιμο των σχολείων. Και ήταν, ξέρετε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι περισσότεροι από εσάς είστε εκπαιδευτικοί, ήταν κρίσιμο για τους μαθητές να διατηρηθεί, στο βαθμό του δυνατού βεβαίως, μια στοιχειώδης επαφή των παιδιών με το σχολείο. Και αν αυτό έγινε μπορετό, και έγινε, έγινε γιατί οι ίδιοι εκπαιδευτικοί που ανέλαβαν αυτό το καθήκον, το ανέλαβαν συνειδητά και υπεύθυνα, αναζητώντας και βρίσκοντας τρόπους και μορφές επικοινωνίας με τους μαθητές τους, αβοήθητοι από το κράτος ωστόσο, τόσο σε τεχνολογικά μέσα και υποδομή, όσο και σε στήριξη με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό, κεντρικά και παιδαγωγικά ελεγμένο φυσικά. Αν μιλήσουμε δε για την επιμόρφωση, οι εκπαιδευτικοί έχουν να τη συναντήσουν από το 2009 ακόμα. Όσο για το κράτος που είχε και έχει και οφείλει να έχει την κεντρική ευθύνη, όταν δεν μοίραζε απλόχερα από το πρωί ως το βράδυ την ατομική ευθύνη, περιοριζόταν στην έκδοση εγκυκλίων, αρνούμενο επί της ουσίας τη δική του ευθύνη να έχουν όλα τα παιδιά το δικαίωμα
στην τεχνολογική πρόσβαση. Ενώ πολλοί γονείς στα λαϊκά σπίτια ιδίως, μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες εγκλισμού, συχνά και απληρωσιάς και ανεργίας, αναζητούσαν μόνοι τους στον ωκεανό του διαδικτύου τρόπους για να αντιμετωπίσουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα σύνθετα που προκαλούνταν από την τριβή με παιδιά με περίσσια ενέργεια ή με εφήβους που ένιωθαν σαν τα λιοντάρια στα κλουβιά. Άλλωστε, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες οι σοβαρές υποδομές για σχολές γονέων με κρατική ευθύνη και επιστημονική βεβαίως αντίληψη των πραγμάτων. Όλη αυτή δε η κατάσταση έπαιρνε συχνά και τραγικές, δραματικές δυστυχώς διαστάσεις σε εκείνες τις λαϊκές οικογένειες όπου βρισκόταν παιδιά με αναπηρία, εμφανίζοντας υποτροπή και απώλεια της με κόπο αποκτημένης λειτουργικότητάς τους. Και εδώ πρέπει να θυμίσουμε κάτι. Και είναι σημαντικό να το θυμίσουμε. Ποια γραμμή πάλης στην εκπαίδευση βοήθησε ώστε να μην διαταραχθεί, να μην διαραγεί αυτή η σχέση εκπαιδευτικού γονιού μαθητή μέσα στην πανδημία? Κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος αναγνωρίζει ότι αυτή η γραμμή πάλης ήταν αυτή που το ΚΚΕ πρόβαλε από την αρχή. Και οι κομμουνιστές, οι φίλοι και οι οπαδοί του πάλεψαν και πέτυχαν μέσα στο κίνημα των εκπαιδευτικών, των γονιών και των μαθητών. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι αυτή η γραμμή πάλης για την εκπαίδευση μέσα στην πανδημία αποτέλεσε και αποτελεί πραγματική ασπίδα προστασίας για τους εκπαιδευτικούς απέναντι σε συκοφαντικές επιθέσεις όταν άλλοι κατέφευγαν σε ψευτοεπαναστατισμούς ή ακόμα και σε τυχοδιοκτικές κινήσεις όπως η πλειοψηφία της ΟΛΜΕ στις 6 του Μάη. Η γραμμή πάλης του ΚΚΕ αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι αποτελεί πάντα το πιο αποτελεσματικό αντίδοτο στο δηλητήριο του κοινωνικού αυτοματισμού. Και όχι μόνο αυτό. Είναι αυτή η γραμμή που μας δίνει και τώρα δύναμη για να αναμετριόμαστε με την πολιτική της κυβέρνησης, να στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές μας, να διεκδικούμε τους κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις για να συνεχιστεί το μάθημα, η εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι αυτή η γραμμή που φέρνει χιλιάδες κόσμο από την εκπαίδευση να ακουμπάει τις αγωνίες του στη δράση μας, να έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του κόμματος και της ΚΝΕ παντού, σε κάθε χώρο. Και αυτό είναι μια πολύ καλή παρακαταθήκη για το επόμενο διάστημα. Να μην το ξεχάσουμε, να το κρατήσουμε. Τελικά το συμπέρασμα είναι ένα. Μένουμε δυνατοί γιατί δεν μένουμε σιωπηλοί. Παρεμβαίνουμε με διεκδικήσεις που αντιστοιχούν στις σημερινές σύγχρονες συνθήκες και που είναι βεβαίως αυτές οι διεκδικήσεις όσο ποτέ επίκαιρες. Ας δούμε μερικές. Για το ζήτημα παραδείγματος χάρη του ανοίγματος των σχολείων, που είναι και στην επικαιρότητα, αύριο περιμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις για την πρωτοβάθμια και για την ειδική αγωγή, για την οποία δεν ακούγεται τίποτα. Εκτός από τους αναγκαίους όρους καθαριότητας και τις υγειονομικές προϋποθέσεις, προβάλλουμε το αναγκαίο και εφικτό σήμερα τη σύνδεση του δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των κέντρων υγείας δηλαδή, τη σύνδεσή τους με όλα τα σχολεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μόνιμη παρουσία νοσηλευτών σε κάθε σχολείο, σημαίνει σταθερή παρουσία γιατρών σε ομάδες σχολείων ή ακόμα και μόνιμη παρουσία γιατρών σε πολυπληθή σχολεία, σημαίνει υγειονομικές επιτροπές που συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς φορείς και με αντίστοιχες κρατικές δομές που ελέγχουν, προλαμβάνουν, περιορίζουν παθογένειες και τη διασπορά τους στον πληθυσμό. Είναι επίκαιρα όλα αυτά σήμερα, όσο ποτέ. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς την υπεροχή, την αναγκαιότητα και την επικαιρότητα της αντίληψης του κόμματός μας για την υγεία, ακόμα και ως προς την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, σε μια δηλαδή πλευρά της μόνο. Ή ας δούμε το ζήτημα της σχολικής στέγης. Δεν είναι μόνο
η παλαιότητα των σχολικών κτίριων, ασφαλώς είναι και αυτό πάρα πολύ σοβαρό, και η ανυπαρξία αντισεισμικού ελέγχου, όταν πάνω από τα μισά σχολεία της χώρας χτίστηκαν χωρίς να υπάρχει αντισεισμικός κανονισμός. Στην πιο σεισμογενή χώρα της Ευρώπης όλα αυτά. Δεν είναι ότι η κατάσταση χειροτερεύει εξαιτίας της αύξησης των μαθητών ανά τάξη και των απαράδεκτων εδώ ρυθμίσεων του ΣΥΡΙΖΑ για κοντέινερ, παρακαλώ, για νήπια και προνήπια, ακόμα και μέσα σε αυλές γυμνασίων και λυκείων. Αυτά ψηφίσανε πρόπερση. Σήμερα είναι και κάτι άλλο και αφορά την καθαριότητα στα σχολεία. Έχει, βλέπετε, μεταφερθεί όλο το αντίστοιχο προσωπικό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα γυμνάσια και τα λύκεια, προκειμένου αυτά να ανοίξουν. Πώς μπορούν λοιπόν με αυτούς τους όρους να ανοίξουν τα δημοτικά και τα ειδικά σχολεία? Αυτό το ζήτημα απασχολεί τον κόσμο, που καταλαβαίνει ότι δεν μπορούμε πια να συνεχίσουμε όπως πριν. Τώρα είναι λοιπόν που πρέπει να γίνουν μαζικοί, μόνιμοι διορισμοί του προσωπικού της καθαριότητας, να μονιμοποιηθούν οι χιλιάδες καθαριστές και καθαρίστριες στα σχολεία που δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί. Δεν μπορεί να παίζει το κράτος με την υγεία των παιδιών της λαϊκής οικογένειας. Το θέμα αυτό το κόμμα μας το φέρνει αύριο στη Βουλή, υποχρεώνοντας και τον Υπουργό Εσωτερικών να έρθει να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση. Όσο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε συνθήκες πανδημίας και καραντίνας, δεν μπαίνει καν δίλημα. Τεχνολογία, λάπτοπ, τάμπλετ, ίντερνετ. Τεχνολογία σημαίνει μέσα εκπαιδευτικά, στα χέρια των εκπαιδευτικών. Όμως η τεχνολογία δεν υποκαθιστά, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη φυσική λειτουργία της τάξης, ούτε την εκπαιδευτική διαδικασία. Της υπηρετεί όμως. Άλλο είναι σήμερα το ερώτημα που μπαίνει. Πρέπει ή δεν πρέπει άραγε να σχεδιαστεί κεντρικά η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συγκεντρώνοντας, ενιαιοποιώντας και διαχέοντας όλες τις καλές πρακτικές που ξεπηδούν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει ουσιαστική η κεντρική κρατική ευθύνη για ενιαίο εκπαιδευτικό υλικό ανατάξη με κεντρικές πλατφόρμες διδασκαλίας, με ειδική μέρημνα για την ειδική αγωγή, από το οποίο υλικό να τροφοδοτούνται τα μαθήματα, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνοχή και μια ενιαία κατεύθυνση τόσο για το σχολείο που βρίσκεται στο Παγκράτη και το επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός, όσο και για το σχολείο που βρίσκεται στον Εύρο ή στη Σάμο. Είναι δυνατό όλο αυτό να φορτώνεται όμως στις πλάτες χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών καταδικασμένων σε ένα είδος νομαδικής ζωής και με τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικά να παραμένουν? Αυτή η κατάσταση διαμορφώνει στα σοβαρά ίσους ή άνισους όρους για την πρόσβαση των μαθητών στη μόρφωση? Να γιατί λοιπόν είναι σήμερα επίκαιρο, να γιατί είναι αναγκαίο, να γιατί είναι ρεαλιστικό σε τελική ανάλυση το αίτημα για την άμεση μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών στα σχολεία ως το πρώτο στοιχειώδες βήμα στην αντιμετώπιση των χρόνιων εκπαιδευτικών προβλημάτων. Καμιά όμως νέα και πρωτόγνωρη κατάσταση όπως αυτή που υπάρχει τώρα στην εκπαίδευση μην νομίσουμε ότι οδηγεί, γιατί δεν οδηγεί, το αστικό κράτος να λησμονά και την αποστολή του, να εγκαταλείπει το στρατηγικό του σχεδιασμό στην παιδεία και να χάνει το βασικό του στόχο συνολικά για την εκπαίδευση. Ποιος είναι αυτός ο στόχος? Δεν είναι άλλος από την πλήρη προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες τόσο ιδεολογικές όσο και οικονομικές του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό αποδεικνύεται από όλη την έως τώρα αδιατάρακτη πορεία των αναδιαρθρώσεων σε όλη την εκπαίδευση, παρά τις αλλεπάλληλες αλλαγές κομμάτων στην κυβερνητική εξουσία, οι οποίες τα τελευταία χρόνια μάλιστα ήταν και συχνότατες αυτές οι αλλαγές. Δεν είναι όμως μόνες τους οι κυβερνήσεις σε αυτή τους τη στοχοπροσήλωση. Για τις εξελίξεις που δρομολογούν στα σχολεία
έχουν και μια σταθερή πηξίδα μαζί τους. Τα ντοκουμέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων υπεριαλιστικών οργανισμών, του ΟΣΑ ας πούμε. Τι κάνουν όλοι αυτοί? Συνοψίζουν τα βήματα που κάνει κάθε κράτος μέλος στην προώθηση της ενιαίας στρατηγικής του κεφαλαίου, εντοπίζουν δυσκολίες και καθυστερήσεις, ενώ ταυτόχρονα επενούν και διαφημίζουν τις λεγόμενες καλές πρακτικές των αστικών κυβερνήσεων, καλές πρακτικές που τσακίζουν τα μορφωτικά δικαιώματα. Τέσσερις είναι οι βασικοί άξονες της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σχολεία. Σχολεία τα οποία καλούνται από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η προσχολική αγωγή. Πρώτον, να παίξουν πιο ενεργό ρόλο στην απόκτηση νέων ικανοτήτων που απαιτούνται για την ένταξη στην καπιταλιστική οικονομία στο έδαφος της ανάπτυξης νέων μέσων παραγωγής τώρα που βρισκόμαστε πια μέσα στην τέταρτη, όπως λένε, βιομηχανική επανάσταση. Δεύτερον, να προετοιμάσουν ιδεολογικά τους μαθητές να αποδέχονται τον καπιταλισμό, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προωθούν την ενεργητική υπεράσπιση μια σειράς αστικών ζητουμένων, όχι να την ανέχονται, να την προωθούν, να την υπερασπίζονται, την επιχειρηματικότητα, την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, τον εθελοντισμό, την κοινή ευρωπαϊκή μνήμη ενάντια στους ολοκληρωτισμούς, δηλαδή την ταύτιση του φασισμού με τον κομμουνισμό. Όλα αυτά. Τρίτον, έχοντας ενσωματώσει όλα τα παραπάνω, κάθε σχολείο να αναδειχτεί ως αυτόνομη μονάδα, η οποία σχεδιάζει διαφοροποιημένο σχολικό πρόγραμμα, προγραμματίζει την παρέμβαση επιχειρήσεων στο πρόγραμμά της, προσδοκώντας σε αυτές τις επιχειρήσεις πηγές χρηματοδότησης. Και τέταρτον, στη βάση όλων των παραπάνω, το σχολείο ελέγχεται για την επίτευξη των στόχων που του τίθενται, αλλά και που αυτό το ίδιο θέτει για τον εαυτό του, ελέγχεται μέσα από συνδυασμένα κριτήρια αξιολόγησης τόσο από το κράτος όσο και από την κοινωνία. Και όταν βεβαίως αυτοί μιλάνε για την κοινωνία, κατά βάση αναφέρονται στους επιχειρηματικούς φορείς. Λογοδοτεί δηλαδή το σχολείο για το αν εναρμονίζει τη λειτουργία του στα κατά καιρούς αιτήματα της αστικής τάξης, και αυτή είναι πολύ απλά και όλη η ουσία της αξιολόγησης του αστικού σχολείου. Με βάση τώρα τα παραπάνω, πρώτο, στην ατζέντα των ιεραρχήσεων και των προβληματισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλο και θα έχει πέσει στο μάτι σας μέσα στο διαδίκτυο ένα σχετικό κείμενο, βρίσκεται το ζήτημα της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων. Δηλαδή, η ψαλίδα ανάμεσα σε αυτό που απαιτεί το κεφάλαιο και στο επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που διαθέτουν σήμερα οι εργαζόμενοι. Παρά το ότι λοιπόν εντοπίζεται άνοδος στη συμμετοχή σε ανώτερες δομές εκπαίδευσης, η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει το εξής. Η αύξηση του μορφωτικού επίπεδου, λέει, δεν επαρκεί για να λυθεί το πρόβλημα της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων. Δεν έχουμε αυτούς που θέλουμε. Θυμίζω εδώ ότι από το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε καταλήξει στις 8 βασικές δεξιότητες που πρέπει κατελάχιστον να παρέχονται και να αποκτούν όλοι οι μαθητές από την έναρξη της σχολικής του σταδιοδρομίας, και προσδιόρισε το γενικό τους πλαίσιο. Τα επαναλαμβάνω εν συντομία. Ποιες είναι αυτές οι 8 δεξιότητες? Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, προσέξτε τη λέξη επικοινωνία, απλώς επικοινωνία, μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία, ψηφιακή ικανότητα, μεταγνωστικές ικανότητες όπως λένε και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα, αλίμονο, και πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. 10 χρόνια μετά το 2006, το 2016, σε επικαιροποιημένο κείμενό της για το ίδιο θέμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει το εξής, σημειώνει το εξής. Ενώ ορισμένες από αυτές τις βασικές δεξιότητες έχουν ήδη εδρεωμένη δηλαδή θέση στα εκπαιδευτικά συστήματα,
Αυτό δεν συμβαίνει για ορισμένες άλλες, όπως η επιχειρηματικότητα, η ιδιότητα του πολίτη, η ψηφιακή ικανότητα, η κριτική σκέψη. Από τις 8 δηλαδή, 4 προχώρησαν τόσο όσο θα ήθελαν. Δεν μένει όμως τις διαπιστώσεις, αλίμονο. Υποδεικνύει και τους δρόμους, υποδεικνύει και τους τρόπους προώθησης αυτής της στρατηγικής για τις δεξιότητες και για τη διαβίου μάθηση. Επαναλαμβάνουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν μιλάει για δεξιότητες, δεν μιλάει για γνώση. Ξεχωρίζει λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της υπόδειξης και η ιεραρχή ανάμεσα σε πολλά, όπως είναι τα προγράμματα σπουδών, βιβλία κτλ., ξεχωρίζει δύο πράγματα. Το ρόλο του εκπαιδευτικού και το ρόλο της διοίκησης της σχολικής μονάδας. Και το δεύτερο, δίνει βάρος στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών, στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και στις συμπράξεις των σχολείων με τους λεγόμενους κοινωνικούς εταίρους. Έτσι ονομάζονται οι καπιταλιστές στην αργό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινωνική εταίρεια. Τι σύμπτωση, τα παραπάνω, δεξιότητες και αξιολόγηση, αποτελούν και το βασικό περιεχόμενο του νέου νομοσχεδίου για την παιδεία, που ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή η κυβέρνηση τις επόμενες μέρες. Δεν θα είναι, θα μου πείτε, ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο σε αυτή τη μακριά αλυσίδα των αντιεκπαιδευτικών νομοθετημάτων. Αν το πιάσουμε από το 2016, να μην πάμε και πολύ πίσω, μέχρι σήμερα, ξεδιπλώθηκαν αρκετές αλλαγές στα ελληνικά σχολεία που επιβεβαιώνουν τη βασική ανάλυση του ΚΚΕ, έτσι όπως αποτυπώθηκε τότε στις αρχές του 2016 ακόμα, στο έντυπό του, στη θέση του για το ενιαίο 12χρονο σχολείο. Φυσικά, επειδή όλα δεν είναι ίσα και όμοια, η κυβερνητική πολιτική κάθε αστικού κόμματος έχει την ιδιαίτερη σημασία της, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Έτσι, κάθε αστικό κόμμα έχει και τις δικές του ξεχωριστές ιεραρχήσεις και προτεραιότητες. Αξιοποιεί και προτάσει στο επίπεδο της προπαγάνδας διαφορετικές συμβολικές έννοιες, προκειμένου να επιτύχει τις συνενέσεις που θέλει. Ανάλογα βέβαια με το στίγμα που επιδιώκει να δώσει στο πλαίσιο του συνολικού αστικού πολιτικού σκηνικού. Στη χώρα μας, όμως, αυτή η προβολή της διαφοροποίησης ανάμεσα στο αστικό δίπολο, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή και το ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από την επιδίωξη ανάδειξης μεταξύ τους πλαστώνει και δευτερευουσών πολιτικών διαχωρισμών που υπάρχουν, έχει να κάνει και με κάτι ακόμα. Έχει να κάνει και με την παρέμβαση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Παρέμβαση που αναδεικνύει την ενιαία στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων, την ξεσκεπάζει, την αποκαλύπτει, που εξακολουθεί να υφίσταται στην παιδεία. Παρέμβαση η οποία θέτει αιτήματα και στόχους πάλης με βάση τις σύγχρονες πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και ενάντια στις κάθε φορά αντιδραστικές εκπαιδευτικές αλλαγές. Και όλα αυτά δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολο για καμιά κυβέρνηση να τα αγνοήσει. Το νέο τοπίο τώρα στη διάταξη του πολιτικού σκηνικού, από το περασμένο καλοκαίρι δηλαδή, εντάξει, έχει αρχίσει να παλιώνει σιγά σιγά αυτό το τοπίο, δεν είναι και τόσο νέο, λέμε τώρα, επιδρά ασφαλώς και στην εκπαίδευση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπήκε πολύ επιθετικά, και νομοθετικά αλλά και ιδεολογικά, προπαγανδιστικά. Για την παιδεία μιλάω, όχι ότι στα άλλα πάει πίσω. Προβάλλει τη λογική της αριστείας, προβάλλει το διαφοροποιημένο σχολικό πρόγραμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα από την άλλη υπερασπίζεται, λέει, από θέση αρχών και ιδεολογίας το δημόσιο, έτσι, γενικός και αορίστος. Και φυσικά υπερασπίζεται το δικό του κυβερνητικό εκπαιδευτικό έργο, αυτό το έργο δηλαδή που έστρωσε το έδαφος για την επιτάχυνση και την εμβάθυνση της αντιλαϊκής επίθεσης που έρχεται τώρα να κάνει η Νέα Δημοκρατία στην εκπαίδευση. Μετά λοιπόν τις απαραίτητες τροχιοδεικτικές βολές, έχουμε μια εμβληματική νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, εμβληματική με την αρνητική βέβαια σημασία,
που είναι η κατάθεση του νομοσχεδίου για την παιδεία μέσα στην πανδημία του κορονοϊού. Ουσιαστικά πρόκειται για το δεύτερο κύμα εφαρμογής των δεσμεύσεων του τρίτου μνημονίου, που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία. Στη βάση των διαφόρων εκθέσεων του ΟΣΑ για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Το πρώτο κύμα αυτών των μνημονιακών δεσμεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο νόμος που ψηφίστηκε πέρσι τέτοιο καιρό, το Πάσχα, Απρίλης ήταν, το 2019, με υπουργό τότε τον Γαβρόγλου. Το νομοσχέδιο τώρα της Κεραμέως κυριολεκτικά παίρνει τη σκυτάλη από την κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στην παιδεία. Και γι' αυτό χειροτερεύει την κατάσταση στα σχολεία. Γιατί οικοδομεί πάνω σε αυτά που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Πρόκειται, και το λέμε ανοιχτά, πρόκειται για μια ακόμα αντιδραστική τομή. Όπως αντιδραστική τομή ήταν και ο νόμος Γαβρόγλου για το Λύκειο και για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Και αυτά, ξέρετε, ο νόμος Γαβρόγλου για το Λύκειο και για τους εκπαιδευτικούς, για το διορισμό τους, δεν τα πειράζει η Νέα Δημοκρατία. Άθικτα τα αφήνει να λειτουργούν. Κι όμως, δεν είναι μια από τα ίδια ακριβώς αυτό το νομοσχέδιο και δεν θα μπορούσε βέβαια και να είναι. Η κοινή στρατηγική τώρα υλοποιείται μεν από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με έναν ορισμένο διαφορετικό ιδεολογικο-πολιτικό μανδύα. Βλέπετε, για κάθε κυβέρνηση υπάρχουν ορισμένα σημεία, όπως τώρα για τη Νέα Δημοκρατία η διαγωγή και οι αποβολές, ή όπως το ζήτημα της σημαίας παλαιότερα για το ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε, με τα οποία και κάθε κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει και το δικό της ιδεολογικο-πολιτικό στίγμα. Θα είναι λάθος όμως να πούμε πως αυτά τα σημεία, τα οποία εμείς κατά τα άλλα καθόλου δεν υποτιμούμε, ότι αυτά καθορίζουν και την ουσία της εκάστοτε κυβερνητικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Το είδαμε αυτό, το είδαμε πάρα πολύ καθαρά στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αξιοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ ορισμένα συνθήματα, επικαλέστηκε τους ιστορικούς αγώνες του λαού μας, δεν δίστασε να μιλήσει ακόμα και στο όνομα πρωτοπόρων αγωνιστών εκπαιδαγωγών, σαν το Γλινό, και έτσι κατάφερε και αποπροσανατόλισε ή και παγίδευσε τμήματα εργαζομένων. Γιατί στην πράξη η βασική στρατηγική και ο δρόμος που ακολούθησε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, ήταν οι απαιτήσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, ο οποίος ευχαρίστησε βεβαίως το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το 66% των προτάσεών του έγιναν δεκτές, κόντρα στις μορφωτικές ανάγκες της λαϊκής πλειοψηφίας. Στον ίδιο ακριβώς δρόμο, άντε στη δεξιά του μεριά, στη δεξιά μεριά αυτού του δρόμου, αλλά πάντως στον ίδιο δρόμο βαδίζει και η σημερινή κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που φέρνει. Και εδώ έρχονται τώρα ορισμένες πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, της Ανταρσίας, μέχρι και του ΠΑΣΟ, και χαρακτηρίζουν το νομοσχέδιο, λέει, νεοφιλελεύθερη, νεοσυντηρητική οπισθοδρόμηση ή αναδίπλωση προϊόν δεξιών ιδεολειψιών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τα λόγια τους. Μάλιστα. Το ενδιαφέρον εδώ, ξέρετε, δεν είναι οι χαρακτηρισμοί, αλλά το πώς τους τεκμηριώνουν. Είναι οπισθοδρομικό, λένε όλοι, αυτοί το νομοσχέδιο, γιατί επαναφέρει τη διαγωγή και τις αποβολές. Ως εκεί. Είναι οπισθοδρομικό και συντηρητικό, λέμε εμείς, γιατί εκτός από τα παραπάνω αρνητικά, η ουσία του βρίσκεται στη γενίκευση των δεξιοτήτων σε βάρος της ολόπλευρης γνώσης. Η ουσία του βρίσκεται στην αξιολόγηση ως εργαλείο για το σχολείο της αγοράς. Τσιμουδιά για τα παραπάνω ή μια κριτική πάνω-πάνω, επιφανειακή από όλους αυτούς τους, κατά τα άλλα, αντινεοφιλελεύθερους. Είτε το επιδιώκουν είτε όχι, δεν μας ενδιαφέρει, το κίνημα το αποπροσανατολίζουν και το παγιδεύουν στα χρεοκοπημένα δίπολα πρόοδο-συντήρηση, τα ζούμε δεκαετίες τώρα, δεξιά-αντιδεξιά,
κρύβοντας το πραγματικό περιεχόμενο του νομοσχεδίου και της κυβερνητικής πολιτικής, καλλιεργώντας δηλαδή τη γραμμή στην ουσία της ουράς μέσα στο κίνημα, της ουράς της σοσιαλδημοκρατίας. Μια γραμμή όχι απλά χρεοκοπημένη κατ' επανάληψη, αλλά και καταστροφική. Γιατί μετατρέπει τα συνδικάτα σε σκαλοπάτι, σε ένα απλό σκαλοπάτι για την εναλλαγή αντιλαϊκών εν τέλει κυβερνήσεων. Το ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ως ΚΚΕ μια και καλή. Ναι, το νομοσχέδιο είναι συντηρητικό, είναι οπισθοδρομικό, επειδή είναι και αυτό βαθιά ταξικό όσο και αντιεκπαιδευτικό, επειδή τσακίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας, επειδή καλεί τους γονείς να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη, επειδή τσακίζει τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, επειδή απαξιώνει τον παιδαγωγικό τους ρόλο. Γι' αυτό είναι συντηρητικό και οπισθοδρομικό. Δείτε, στις διατάξεις του νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας, αυτό τέλος πάντων που βγήκε στη διαβούλευση, το άλλο κείμενο αναμένεται, βγάζουν μάτι στις διατάξεις του νομοσχεδίου οι προσαρμογές της εκπαίδευσης στις τρέχουσες αστικές, οικονομικές και πολιτικές προτεραιότητες. Τι θέλουν αλήθεια σήμερα και για ποιο πράγμα φωνάζουν από το πρωί ως το βράδυ οι αστεί και οι κονδυλοφόροι τους? Τα αστικά επιτελεία σήμερα στη χώρα μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παντού, καίγονται κυριολεκτικά για την εισαγωγή μιας νέας γκάμας δεξιοτήτων στην υποχρεωτική πια εκπαίδευση. Καίγονται για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου με όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για την αξιολόγηση δηλαδή. Λοιπόν, σε αυτά ανταποκρίνεται και με το παραπάνω το νομοσχέδιο της Κεραμαίος. Και εκεί βρίσκεται και η ψύχα του, εκεί βρίσκεται όλη η ουσία του. Νάτες λοιπόν, και μάλιστα πρώτες, στο πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου, μια σειρά από ήπιες δεξιότητες, soft skills, τις ονομάζει η Υπουργός Παιδείας, σύμφωνα με τον όρο που χρησιμοποιεί. Ποιες είναι αυτές οι ήπιες δεξιότητες? Ψηφιακές δεξιότητες, κριτική σκέψη, σεξουαλική αγωγή, επιχειρηματικότητα, αγγλικά στον υπηαγωγείο, γιατί όχι και νωρίτερα. Σαν τώρα όμως θυμόμαστε και το ΣΥΡΙΖΑ να προωθεί τις αναγκαίες για το κεφάλαιο δεξιότητες, και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε δουλειά εδώ, δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια, δεξιότητες σαν την επιχειρηματικότητα ή σαν την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, βγάζοντας ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και ομώνυμο βιβλίο για το Λύκειο. Ταυτόχρονα, η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ανοίγει με έμφαση το ζήτημα της διαφοροποίησης της σχολικής γνώσης και της αυτονομίας των σχολικών μονάδων, ανοίγει το ζήτημα της αξιολόγησης. Πρόκειται για θέμα που το δουλεύει πολιτικά και το προβάλλει επιθετικά ως απάντηση στις διακηρυγμένες καθυστερήσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Και εδώ όμως, και πάλι βρίσκει το δρόμο στρωμένο από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το 2018 έβγαλε ένα νόμο των 45-47 για τις δομές της εκπαίδευσης, με τον οποίο νόμο κρίνουν τώρα οι σημερινοί κυβερνώντες ότι κερδίθηκε από την πλευρά του κράτους αυτός ο αναγκαίος χρόνος για τη δημιουργία αυτής της κουλτούρας αξιολόγησης, όπως λένε, για την απόσπαση στην ουσία, για την απόσπαση της συμφωνίας, για την απόσπαση της συνένεσης των πλειοψηφιών σε ΔΟΕ και ΟΛΜΕ υπέρ της αξιολόγησης. Διατηρεί λοιπόν και επεκτείνει το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και στον τομέα αυτό. Και έτσι είναι φυσικό να παραμένουν σε ισχύ όλες οι διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης, η εμπλοκή των ΠΕΚΕΣ, οι εκπαιδευτικοί καταλαβαίνουν, ο καθορισμός των θεματικών, καθώς και του περιεχομένου της αξιολόγησης με υπουργικές, παρακαλώ, αποφάσεις. Στην ίδια κατεύθυνση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υιοθετεί αυτούσιο, δεν αλλάζει τίποτα, τον πυρήνα του νόμου Γαβρόβλου για το Λύκειο και την πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Απλώς είτε λιένει
κάποιες πλευρές, παραδείγματος χάρη με τη μείωση της ύλης, είτε από την άλλη δυναμώνει τον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του Λυκείου με την τράπεζα θεμάτων και τις εξετάσεις πανελλαδικού τύπου για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Αποτέλεσμα, η φροντιστηριοποίηση του Λυκείου θα ενταθεί και όπως καταλαβαίνετε νέα ταξικά εμπόδια θα ορθωθούν για τα παιδιά των λαϊκών, των φτωχών οικογενειών. Το ίδιο και με το θέμα των προσλήψεων και των διορισμών, όπου διατηρεί στο ακέραιο, δεν αλλάζει ούτε και από τον νόμο Γαβρόγλου, διατηρεί δηλαδή τη λογική του ανταγωνισμού και γιατί να τα αλλάξει άλλωστε, του κυνηγητού προσόντων επιπληρωμή που τόσο αποφασιστικά προώθησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ στην προσχολική αγωγή, και έχει ενδιαφέρον εδώ, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει και εκεί την πολιτική των προηγούμενων του ΣΥΡΙΖΑ για ένταξη των προνηπίων στα νηπιαγωγεία χωρίς όμως ουσιαστικούς όρους και προϋποθέσεις και εξαίρεσε βεβαίως για τη χρονιά που τελειώνει, για τη φετινή χρονιά, 13 δήμους, μεγάλους δήμους που είχαν σοβαρά προβλήματα, ενώ είναι σαφές ότι και οι δήμοι που εντάχθηκαν και όσοι τέλος πάντων δουλεύουν αυτήν μέχρι τώρα την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, αυτό συμβαίνει πολλές φορές σε ακατάλληλες αίθουσες με μεγάλο αριθμό νηπίων μέσα στην τάξη κτλ. Αρκεί να πούμε εδώ ότι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου και βρισκόμαστε, λείπουν σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Δήμου εδώ, της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, λείπουν 70 αίθουσες νηπιαγωγείου προκειμένου να λειτουργήσει στοιχειωδώς η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όχι για το συγκρότημα. Έτσι ίσως ερμηνεύεται και η απαράδεκτη ρύθμιση της κυβέρνησης που αυξάνει τον αριθμό των νηπίων ανατάξει από 22 σε 26, όπως και τον κατώτατο αριθμό. Ενώ παλιά, ας το πούμε γι' αυτό, ενώ παλιά ο αριθμός που απαιτούνε για την ίδρυση τμήματος στο νηπιαγωγείο ήταν 7 παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ τον πήγε στα 14 παιδιά και έρχεται τώρα η κυρία Κεραμέως και το ανεβάζει στα 16 παιδιά. Είναι το ίδιο επικίνδυνο και το κατώτατο όριο για τη δημιουργία τμήματος. Και βέβαια στο έδαφος αυτό εξακολουθεί να συντηρείται μια συζήτηση για να περάσει, λένε, η αρμοδιότητα της προσχολικής αγωγής στους Δήμους. Αυτή είναι θέση της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μια θέση όμως με την οποία φλερτάρει συχνά ανοιχτά και η κυβέρνηση. Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη στροφή που θα ανοίξει τους ασκούς του αιώλου για την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών δομών, των νηπιαγωγείων, αλλά και της επιβολής νέων βαρών, γιατί έτσι θα γίνει. Αυτό λέει και η εμπειρία των παιδικών σταθμών που περάσανε στους Δήμους, νέων βαρών στους γονείς, στη λογική της ανταποδοτικότητας. Την ίδια στιγμή επιβεβαιώνεται περίτερανα ότι οι αλλαγές που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στα ΕΠΑΛ και αυτές εξακολουθούν να υφίστανται και έρχονται να κτίσουν πάνω σε αυτές. Η Νέα Δημοκρατία στην ίδια ρότα συνεχίζει, ενισχύει τη μαθητεία, το πρόγραμμα Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, ενώ δεδομένη είναι με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή ότι θα είναι η αύξηση του αριθμού των μαθητών στα ΕΠΑΛ. Στα νέα μέτρα που προχώρησε η Νέα Δημοκρατία αξίζει να υποθεί, να σημειωθεί, είναι η υπαγωγή της ευθύνης της μαθητείας στη Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης, όπου εκεί, σε αυτή τη γραμματεία, είναι ενταγμένες όλες οι πρακτικές της τεχνολογικής εκπαίδευσης, προφανώς με κατεύθυνση ενιοποίησης της πολιτικής τους και την πιο στενή ασφαλώς σύνδεση με την αγορά, δηλαδή την πιο στενή σύνδεση με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Τι συμπέρασμα βγαίνει από όλα αυτά, και ας μείνουμε σε αυτά, ότι μπορεί οι κυβερνήσεις να αλλάζουν, αυτό που δεν αλλάζει όμως ποτέ είναι η αντιλαϊκή ρότα της πολιτικής ούτε στην εκπαίδευση. Αυτό, αν θέλετε, αποδείχτηκε και αποδείχτηκε εδώ και λίγες μέρες, μέχρι και σε αυτήν την αχαρακτήριστη, να την πω, επικίνδυνη, να την πω. Τα επίθετα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς είναι πάρα πολλά, σε αυτή τη διάταξη που μετατρέπει τη σχολική τάξη σε τηλεοπτικό στούντιο, υπονομεύοντας και καταστρέφοντας το παιδαγωγικό κλίμα μιας τάξης. Όπως λοιπόν έγραψε μόλις την περασμένη Πέμπτη ο Ριζοσπάστης, όπως μάλλον αποκάλυψε ο Ριζοσπάστης, ακόμα και αυτό το επέσχυντο μέτρο είχε συμπεριληφθεί
και είχε προταθεί στο πόρισμα του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία και συγκεκριμένα της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία για το Λύκειο, πόρισμα το οποίο τότε ο τότε Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Φίλης, γνωστός και μη εξαιρεταίος, το χαρακτήρισε και ως πολύ δημιουργικό. Σε αυτό το πόρισμα λοιπόν ο κύριος Λιάκος εκθίαζε και υπερασπιζόταν τις κάμερες μέσα στα σχολεία. Και έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνει στα κεραμίδια για τις κάμερες. Θα μου πείτε, πρώτη φορά είναι. Εν όψη, κλείνοντας της κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή, η κυβέρνηση, κάτω και από την πίεση βεβαίως του κινήματος και της κοινής γνώμης, κάνει ορισμένους ελιγμούς και μιλά για επαναδιατύπωση ορισμένων άρθρων. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα, περιμένουμε. Ας μην ξεγελαστεί όμως κανείς. Αξιοποιώντας και βαθαίνοντας την αναντίωση στο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, αξιοποιώντας τη συμμετοχή, τη μεγάλη συμμετοχή στις κινητοποίησεις, την ελπιδοφόρα συμμετοχή, επιμένουμε ως ΚΚΕ να θέτουμε τη μεγάλη εικόνα, τη μεγάλη αντίθεση. Πρόοδος είναι ότι συμφέρει στο λαό. Πρόοδος είναι να μην πληρώσουν ο λαός και τα παιδιά του τη νέα καπιταλιστική κρίση. Αυτό είναι πρόοδος. Συντήρηση είναι να συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Είναι να μένει όρθιο ό,τι άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Συντήρηση είναι να μένει άθικτο το σημερινό σχολείο που χρόνια τώρα οικοδομούν όλες οι αστικές κυβερνήσεις. Σήμερα άλλωστε το βλέπουμε γύρω μας, υπάρχουν όλες οι υλικές προϋποθέσεις για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Ο πλούτος αυτός υπάρχει, είναι γύρω μας. Έχει όμως, ξέρετε, τη μορφή του εμπορεύματος που παράγεται αυτό το εμπόρευμα για να πουληθεί. Για να πουληθεί, για να δώσει κέρδος, ε! Γιατί τα μέσα παραγωγής είναι καπιταλιστική ιδιοκτησία και η εργατική δύναμη είναι ένα ακόμα εμπόρευμα, το πιο σημαντικό, για εκμετάλλευση. Αυτό λοιπόν το κέρδος είναι που πρέπει να φύγει από τη μέση. Αυτό στέκεται εμπόδιο στις ελπίδες και στα δικαιώματα της λαϊκής πλειοψηφίας. Και τώρα πια, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε πια την πείρα και καλά είναι να είμαστε προετοιμασμένοι. Μένουμε δυνατοί, το φωνάζουμε και θα το φωνάζουμε συνέχεια. Μένουμε δυνατοί και τούτη τη φορά δεν έχουμε σκοπό να πληρώσουμε την κρίση τους. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι και την εισηγήση ότι μία από τις 8 βασικές δεξιότητες είναι της κριτικής γνώσης. Ρωτώ όμως εγώ, επειδή η κριτική γνώση έρχεται από προοδευτικές εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και γενικά έχει θετικό πρόσημο, μπορεί να μας εξηγηθεί λίγο. Νομίζω δηλαδή ότι η ανάπτυξη της κριτικής γνώσης και των προοδευτικών εκπαιδευτικών είναι στόχευση. Πώς εννοείται αυτή η κριτική? Ο συναγωνιστής ρώτησε εδώ για την κριτική γνώση, στα ντοκουμέντα της, την κριτική σκέψη, την κριτική γνώση, στα ντοκουμέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλώς δεν έχει το ίδιο περιεχόμενο την οποία δίνουμε εμείς, την οποία έχουν δώσει κατά καιρούς και δίνουν η προοδευτική παιδαγωγή και γενικά η επιστήμη. Την κριτική σκέψη και την κριτική αντίληψη και την κριτική γνώση, την κριτική ικανότητα μάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση την περιορίζει στα όρια μιας απλής δεξιότητας, να διαλέξω αυτό ή εκείνο στα πλαίσια μιας πολύ συγκεκριμένης διαδικασίας. Το φτωχαίνει δηλαδή πάρα πολύ και το φτωχαίνει, απαντώ τώρα στο Δημήτρη τον Κορομπόκη, γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει το αστικό σχολείο, η αστική κοινωνία είναι από μόνη της μια αντίφαση, αλλά στο σχολείο είναι αυτό που όλος ο κόσμος το καταλαβαίνει, ότι την ίδια ώρα που ο πλούτος της επιστήμης, ο πλούτος της γνώσης αυξάνεται με τέτοια ταχύτητα κάθε μέρα, βλέπουμε το περιεχόμενο του σχολείου συνεχώς να φτωχαίνει και να φτωχαίνει όλο και περισσότερο, όλο και γρηγορότερα, προσπαθώντας να το περιορίσουν, να το οδηγήσουν σε μια
στην απόκτηση απλώς δεξιοτήτων. Εμείς δεν έχουμε, ξέρετε, καμιά... Δεν είμαστε αντίθετοι εξορισμού για τις δεξιότητες. Είναι χρήσιμες οι δεξιότητες. Όλες όσες διαθέτει ή μπορεί να διαθέτει ένας άνθρωπος. Έχει πολύ μεγάλη όμως σημασία η χρήση αυτών των δεξιοτήτων, και η χρήση αυτών των δεξιοτήτων θα είναι τόσο καλύτερη όσο περισσότερο ανταποκρίνεται, αντιστοιχεί σε μια ολοκληρωμένη βάση μορφωτική που έχει αποκτήσει ένας άνθρωπος. Γι' αυτό μιλάμε για το 12χρονο σχολείο, για την ολόπλευρη μόρφωση. Εμείς δεν θεωρούμε, με λίγα λόγια, ότι ένας άνθρωπος, και το ανοίγω λιγάκι αν θέλετε τώρα, ο οποίος επιλέγει μια τεχνική σχολή ή ένα τεχνικό επάγγελμα, ότι δεν πρέπει να γνωρίζει ιστορία. Από πού αλήθεια προκύπτει αυτό το συμπέρασμα? Αυτός ο άνθρωπος δεν θα πάρει μέρος στις εκλογές, δεν θα σκεφτεί για ορισμένα πράγματα. Γιατί δηλαδή αυτόν τον καταδικάζεις να μην ξέρει ιστορία, ή τον άλλον που θα επιλέξει θεωρητικές σπουδές να μην έχει βασικές γνώσεις της μαθηματικής επιστήμης, της λογικής με την οποία λειτουργεί αυτή η επιστήμη? Αυτή λοιπόν τη βασική, την ολόκληρη γνώση, η οποία διευρύνεται, δεν είμαστε τώρα στις αρχές του 20ου αιώνα. Γι' αυτήν λέμε, με αυτήν πήραμε υπόψη μας και λέμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα 12χρονο ενιαίο σχολείο για όλους. Μέχρι τα 18 του δηλαδή ένας άνθρωπος θα μπορέσει να ολοκληρώσει αυτή τη βασική μόρφωση και καλλιέργεια. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό που λέμε εμείς με τις 8 δεξιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα στις οποίες βάζουν και αυτήν την κριτική σκέψη και την κριτική ικανότητα. Άλλωστε, για να αναπτύξεις την κριτική σκέψη και την κριτική ικανότητα, βασικός όρος, θα έλεγα πρωταρχικός όρος, είναι να φύγει από τη μέση η μεταφυσική. Και η μεταφυσική ακόμα και στις φυσικές επιστήμες είναι παρούσα. Δεν μιλάω για άλλα μαθήματα. Ακόμα και εκεί δηλαδή έχουμε αντιεπιστημονικές προσεγγίσεις. Όλη αυτή η κριτική που κάνουμε στην κυβέρνηση του κορονοϊού και όλα αυτά, και την εκπαίδευση τώρα, το νομοσχέδιο και όλα αυτά, ναι, υπάρχει όμως μια μερίδα κόσμου που λέει ότι τέλος πάντων αυτή η κυβέρνηση μας φέρνει ζωντανούς. Δηλαδή ότι ήταν πρώτη, ότι πήρε τα μέτρα, ότι είμαστε από τα λίγα κράτη που τέλος πάντων ζήσαμε, δεν έχουμε στήματα. Πώς απαντάμε? Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό, δηλαδή, τι λένε σχέση με αυτό? Πρώτα, ο κόσμος γλίτωσε, σώθηκε, τέλος πάντων, όποιο ρήμα θέλετε πείτε, επειδή ακριβώς προστάτεψε και προστάτεψε τον εαυτό του, προστάτεψε τους δικούς του, προστάτεψε και το κοινωνικό σύνολο με τη συμπεριφορά του όλο αυτό το διάστημα. Εγώ δεν ξέρω να λέει τίποτα άλλο η κυβέρνηση από το πρωί ως το βράδυ, πότε με τις διαφημίσεις, οι οποίες έχουν αρχίσει να γίνονται και εκνευριστικές από ένα σημείο και μετά, για την ατομική ευθύνη, πλένουμε τα χέρια μας και τα λοιπά. Εντάξει, το ξέρουμε. Ο κόσμος τα τήρησε όλα αυτά, τα τήρησε με πολύ μεγάλη προσοχή, έδειξε την υπευθυνότητα που έπρεπε να δείξει στο ζήτημα δηλαδή της ατομικής ευθύνης. Ο κόσμος πήρε άριστα. Για να δούμε όμως και την άλλη πλευρά της ευθύνης. Όλο αυτό το διάστημα που ο κόσμος έκανε αυτό, πρόσεχε, έκατσε στο σπίτι του, τήρησε τις εντολές, τις επιστημονικές. Τι έκανε η κυβέρνηση, η υπεύθυνη, που έχει και την ευθύνη? Γιατί ακόμα και στο Σύνταγμα το δικό τους δηλαδή, λέει ότι η υγεία και η παιδεία είναι ευθύνη του κράτους. Τι έκανε στο ζήτημα της υγείας? Ξέρετε πολύ καλά τι έκανε. Όλοι ξέρουν. Ουσιαστικά απενεργοποίησε τα περισσότερα τμήματα των νοσοκομείων, προσάρμοσε τη λειτουργία τους στις περιπτώσεις του κορονοϊού, μια σειρά κατηγορίες χρονίως πασχόντων, μια σειρά από παθήσεις έχουν πάει πίσω, και υπάρχουν επιστήμονες και φωνές, ακόμα και δικές τους εφημερίδες, που λένε ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Μήπως κάνανε προσλήψεις, επειδή πήραν δηλαδή 10 νοσοκόμες στο Ιπποκράτιο? Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Με 10 νοσοκόμες δηλαδή στο Ιπποκράτιο
που έχει χιλιάδες προσωπικό θα σωθεί τώρα το νοσοκομείο και θα αντιμετωπίσει. Και τι προσωπικό, όχι μόνιμο, θα απολυθούν σε λίγους μήνες. Με λίγα λόγια, άριστα πήρε ο κόσμος την ατομική ευθύνη, μηδέν κάτω από τη βάση η κυβέρνηση στην κεντρική ευθύνη. Δεν την ανέλαβε αυτήν την ευθύνη, γι' αυτό και πάει πολύ, ξέρετε, και να σας πω, εντάξει. Πίσω έχει και η αχλάδα την ουρά, όπως λένε, προχωράει το πράγμα. Εδώ είμαστε, προχωράει, και αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία που επαναλειτουργούν ως προς την κανονικότητά τους, εκεί να δείτε πώς θα φαίνονται οι ελλείψεις και τα προβλήματα που έχουν. Με λίγα λόγια, όλο αυτό που έγινε είναι ένα επίτευγμα του λαού, του ελληνικού λαού, που έδειξε υπευθυνότητα και συνείδηση, γι' αυτό και τον πενεύουν. Βεβαίως δεν έχουν πρόβλημα να τους στέλνουν και τα ΜΑΤ, άμα αρχίσει να διεκδικεί. Εδώ φτάσανε να στέλνουν ΜΑΤ και στους γιατρούς. Θυμάστε στον Ευαγγελισμό, όπου βγήκαν να διεκδικήσουν. Το μαζέψανε μετά, βέβαια. Συνεπώς, στο ζήτημα αυτό, όσο και αν βαφκαλίζεται η κυβέρνηση, όσο και αν μας κουνάει τα θετικά σχόλια του διεθνούς τύπου κτλ., είναι ένα επίτευγμα του λαού, της υπεύθυνης του στάσης, που περιμένει, και καλά είναι να μην περιμένει, λέμε εμείς, καλά είναι να διεκδικήσει, περιμένει από την κυβέρνηση να αναλάβει τη δική της ευθύνη και όχι απλά να βγάζει εγκυκλίους, διαταγές και διαφημιστικά σπότ. Να σας πω εδώ, και επιμένω να το λέω, γιατί πρέπει να το αναδείξουμε και το κόμμα μας έχει αποδείξει ότι έχει μεγάλη ευαισθησία σε αυτό το ζήτημα, στο ζήτημα της ειδικής αγωγής, ότι όλη αυτή η ιστορία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης ήταν ένα φιάσκο κυριολεκτικά στην ειδική αγωγή. Φιάσκο, είναι ντροπή για την κυβέρνηση αυτό και πρέπει να το πληρώσει. Το υλικό που βγήκε βιαστικά πάνω-πάνω, ούτε οι γονείς, όχι τα παιδιά με αναπηρία, ούτε οι ίδιοι οι γονείς δεν μπορούσαν να το δουλέψουν. Συνεπώς, δεν νομίζουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί λόγοι να βαφκαλίζεται και να επενεί τον εαυτό της η κυβέρνηση. Τίποτα, έτσι δυο κουβέντες, ένα λεπτάκι μόνο. Επειδή βγαίνω από μια περίοδο που νομίζω ότι δώσαμε το καλύτερο μας σε αυτό, αναφέρομαι κυρίως στους εκπαιδευτούς αλλά και τους γονείς, έχω και τους δυο ρόλους. Νομίζω ότι είναι η ώρα να βγούμε τις επόμενες μέρες επιθετικά. Επιθετικά να αναδεικνύεται σε όλο το μεγαλείο η γύμνια της κυβέρνησης, η κατεύθυνσή της. Θέλω να πω, είναι τώρα η στιγμή ο καθένας μας, το σχολείο του, να ψάξει να βρει το σύλλογο γονέων, η εκπαιδευτική, και οι γονείς τους δασκάλους. Είναι η ώρα τώρα να μπει η ανάγκη, γιατί πρέπει το σχολείο να έχει μόνιμες καθαρίστριες, γιατί τέλος Ιουνίου απολύονται. Είναι τώρα η ώρα να μπει στους γονείς από κοινού με τους εκπαιδευτικούς μπροστά το αίτημα ότι λείπουν 35.000 δάσκαλοι και του χρόνου θα λείπουν 40 και του παραχρόνου 45, γιατί οι διορισμοί είναι μηδενικοί. Είναι τώρα η ώρα να βγούμε μπροστά με τα σωματεία μας, τις ΕΛΜΕ, τους συλλόγους δασκάλων, τους συλλόγους γονέων, να βγούμε στη γειτονιά να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα προβάλλοντας τη λύση. Και νομίζω με αυτό το μήνυμα πρέπει να φύγουμε και από εδώ και να κινηθούμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ. Ναι. Και να θυμίσουμε ότι την Τρίτη στις 7.30 στο άγαλμα του Βενιζέλου είναι για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που οργανώνουν οι ΕΛΜΕ, οι Σύλλογοι Δασκάλων και η ΕΝΟΣ, η Ομοσπονδία Γονέων. Να είμαστε εκεί και ετοιμάζουμε απεργία αν φέρει το νομοσχέδιο στη Βουλή.